Δούκισσα Νομικού. Ναι, αυτό έλεγα πριν για ένα ωραία. Πολύ λαμπερό πρόσωπο. Ρεπορτάζ για τη Δούκισσα Νομικού. Την Κυριακή το βράδυ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την τηλεόραση του Sky. Χτες βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση από το σταθμό που καλωσόρισε την παρουσιάστρια στο κανάλι. Μα Κυριακάτικα, δεν μπορούσα να πω. Ναι, ναι, Κυριακή απόγευμα προς βράδυ συγκεκριμένα. Έχω να σας πω κάτι. Ο Θεός ξεκουράστηκε την επόμενη. Δεν ήταν καλή ημέρα για υπογραφές πάντως. Βρε Δημήτρη, εσύ δεν μου έχεις πει ότι η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, γι' αυτό λέμε καλή εβδομάδα. Φυσικά, φυσικά. Η πρώτη μέρα, κύρια μέρα. Αλλά είναι αφιερωμένη στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει, το Sky είπε ότι δεν ήταν καλή μέρα για υπογραφές ούτε Κυριακή ούτε Δευτέρα. Άρα θα πατώσει το. Εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε. Έλα, παιδιά, δεν είχε πει αυτό. Για Σάββατο κάτι είχε πει. Να είμαστε προσεκτικοί. Θέλετε, θα ανεβάσω το post μου στο Instagram. Σε κάποια μέρη του πλανήτη είναι Σάββατο όμως, Κυριακή. Λοιπόν, να σας πω κάποιες λεπτομέρειες που έμαθα χτες το βράδυ για το συμβόλαιο που υπέγραψε η Δούκισσα Νομικού. Είναι διετούς διάρκειας, με οψιόν συν έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή πρόβλεψη προέκτασης, επέκτασης, με συγχωρείτε πάρα πολύ, για έναν ακόμη χρόνο. Η Δούκισσα Νομικού έχει συμφωνήσει για το makeover, το οποίο ξεκινάει τον Ιανουάριο και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις 15 Δεκεμβρίου. Το συμβόλαιο προβλέπει για αυτά τα δύο χρόνια παρουσίαση καθημερινής εκπομπής. Υπάρχει όμως και η πρόβλεψη παρουσίασης shows στο prime time του σταθμού. Και μάλιστα τις προτάθηκαν από ό,τι έμαθα ήδη δύο concept, τα οποία θα λανσάρει ο Sky την επόμενη τηλεοπτική περίοδο. Για βραδινό. Για βραδινό show, ναι. Πάντως, βλέποντας τη Δούκισσα και επειδή σχολιάζουμε και ρούχα από όχι ότι το βάζω συγκριτικά, έχει μία, πώς να το πω, έχει μία ποιότητα, μία φινέτσα, μπράβο, έχει ένα κλάσ, μία φινέτσα. Star quality, ναι. Στο GNTM. Έχει μία λάμψη, ναι, έχει μία λάμψη, κοπέλα, ναι. Δεν τη βρίσκεις εύκολα. Αυτό ισχύει, έχει τη στόφα τη Star. Δηλαδή βλέπεις τώρα εδώ τα πλάνα, έχει αυτό το κορίτσι, έχει μία λάμψη. Έχει κάτι ιδιαίτερο. Κάτι... Και δεν είναι μόνο στην ομορφιά, γιατί όλα τα κορίτσια, όλες οι γυναίκες είναι όμορφες. Σαφώς. Αλλά έχει ένα άστρο. Έχει μια λάμψη. Δεν είναι... Έχει μια φινέτσα. Να σας πω ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνει ακόμα. Που λείπει, θεωρώ, ναι, αυτή η φινέτσα. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα την επόμενη σεζόν, γιατί σας είπα το συμβόλαιο προβλέπει βασικά καθημερινή εκπομπή, υπάρχει πιθανότητα να κάνει ακόμη και τον επόμενο κύκλο του My Style Rocks. Εδώ που την έχουμε και κλαίει, από πού είναι? Γιατί κλαίει επανειλημμένα. Είναι από το show You Think You Can Dance, καταρχάς αυτό. Ναι, ήταν το τελευταίο show που παρουσίασε στον Αντένα. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Το γάμο, μάλιστα, το show You Think You Can Dance. Είναι από τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα. Πρώτο Θεός να ψηφιούμε να πάνε και όλα καλά. Γιατί εντάξει, συμβαίνει αυτό τώρα. Τα συμβόλαια να υπογράφουν, παρακαλώ. Dance with the Stars. Το Dance with the Stars. Όχι, όχι. Αυτό είναι από το show You Think You Can Dance. Αυτό είναι το show You Think You Can Dance. Είχε κάνει και το Dance. Βεβαίως, βεβαίως. Αλήθεια. Θέλετε να σας πω τα. Ότι να πάνε όλα καλά, πρώτα Θεός, γιατί είναι και θέμα. Τα συμβόλαια πάνε ανάλογα με την επιτυχία. Ειδικά σε όλα τα κανάλια, ειδικά στο Sky. Έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δεσμευτικό το ότι. Συγγνώμη να πω κάτι. Αλλά θα σου πω κάτι. Αυτό που σας είπα είναι δεσμευτικό. Υπάρχει πρόβλεψη για καθημερινή εκπομπή και αν θέλουν και οι δύο πλευρές, show στην prime time. Παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Ωραία. Ναι. Ανήκει στους παρουσιαστές, στις παρουσιάστρες και μου επιτρέπετε να το πω, που αν δεν πάει καλά το κόνσεπτ, τι σημαίνει ότι η Δούκισσα Νομικού δεν είναι καλή στη δουλειά της ή θα πρέπει να επομιστεί η ίδια τα νούμερα τηλεθέας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το ότι δεν θυμόμαστε από πού είναι τα πλάνα, δεν ξέρουμε ποια χρονιά είναι, σημαίνει ότι δεν άφησε και ιδιαίτερο το στίγμα της. Βέβαια, το ότι αναρωτιόμαστε όλοι από πού είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι καθηλωτική ομορφιά της, αλλά ως παρουσιάστρια δεν έχει υποστηρίξει. Έχει υποστηρίξει μόνο κόνσεπτ, το οποίο δεν φέρει η ίδια την υπογραφή τους. Ότι δεν θα φέρει μετά το φταίξιμο, ναι, αλλά ότι επομίζεται ο παρουσιαστής, ο παρουσιαστής δεν επομίζεται. Ποιος δεν επομίζεται εγώ? Θα διαφωνήσω με όλους σας. Και ο παρουσιαστής επομίζεται και το κόνσεπτ ευθύνεται. Είναι μοιρασμένη η ευθύνη. Εσύ, ας πούμε, θυμώσουν ότι αυτό είναι από το dance και όχι το dancing. Μόνο από το πλατό μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, δεν έχει αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή της. Να δεις, ας πούμε, μια ρούλα κορομπλιά να ξέρεις. Είναι από το μπράβο, είναι από το τσάο, είναι... ξέρεις από πού είναι. Στη Δούκισσα δεν θυμάσαι, γιατί είναι κόνσεπτ με πάρα πολύ κόσμο. Όπως και το dancing, όπως και αυτό που δεν το θυμόμουν καν. Δεν έγραψε. Αυτό, ναι, που βλέπουμε, το οποίο μου το έπρεπε, δεν το θυμάμαι καν ότι έχει υπάρξει. Ναι, ναι, ναι. Που είναι κακό αυτό για τους συμμετέχοντες, για την παρουσιάστρια, για το κανάλι. Συμφωνώ. Και δεν είμαι μόνος επειδή παθαίνει κάτι το κεφάλι μου. Όλοι αναρωτιόμαστε να μου πού είναι, ρε παιδιά, τα πλάνα. Κάτι δείχνει αυτό. Υπάρχουν, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές που ο ρόλος του παρουσιαστή είναι συγκεκριμένος. Διεκπεραιωτικός. Ναι. Είναι συγκεκριμένος. Δεν είναι εύκολο το διεκπεραιωτικός, δεν είναι και εύκολο. Ναι, γιατί αλλά και ο κάθε παρουσιαστής βάζει την πινελιά του. Ναι, οκ. Okay.
Αλλά ανήκει στην κατηγορία, επειδή βλέπεις ότι καινούργια πρόσωπα δεν υπάρχουν, καλός ή κακός, ανήκει στην κατηγορία των κοριτσιών που έχουν μία φινέτσα, έχουν κάτι διαφορετικό. Ρε παιδί μου, ξεχωρίζει. Δεν θα κάτσεις να σχολιάσεις, είναι καλή, δεν είναι καλή, μπορεί να τα πει, δεν μπορεί να τα πει. Και τι είναι, δεν το σχολιάζεις αυτό. Συγκριτικά με ό,τι άλλο έχουμε δει πέρα από μετά εποχή της Δούκισσας, εγώ την ξεχωρίζω. Πάντως για να τα λέμε όλα και κάποια... Δηλαδή αν μου πεις από καινούριες παρουσιάστρες και να βάλω τη Δούκισσα, έχει ρε παιδί μου, δες μια λάμψη που τη βλέπεις και φωτίζει το... Μα δεν διαφωνεί κανείς αυτό, απλώς έτσι όπως το λες, είναι σαν να προδιαγράφεις την επιτυχία της. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει. Όπως δεν μας αρέσει να κατακρίνουμε κάτι πριν καν το δούμε, μην επινούμε κάτι πριν το δούμε. Ας δούμε λοιπόν τι ψάρια θα πιάσει και μετά να πούμε συγκλονιστική και συγχαρητήρια. Δεν είμαι μάντης για να πω ότι θα κάνει 50% ότι δεν έχει, θα έχει ευθύνη. Εγώ για τη Δούκισσα λέω ότι όπως και να έχει, έχει μία φινέτσα, έχει μία αξιοπρέπεια. Αυτό ισχύει ούτως ή ως άνθρωπος, ως παρουσιάστρια, άσε να το δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο καθένας. Εγώ ξεκίνησα την κουβέντα αυτή λέγοντας ότι επειδή μίλησε ο Αλέξης για το συμβόλαιο και λέω... Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Άσε να τελειώσω. Λέω λοιπόν, ξεκίνησα να λέω αυτό. Ότι ανεξαρτήτως συμβολέου, ανάλογα με την επιτυχία των νούμερων, κινούνται σταθμοί και δύο Sky. Δεν έχει δέσει καν στο γαϊδάρο του, δηλαδή. Αυτό είναι. Δημήτρη, μου σου είπα τους όρους του συγκεκριμένου συμβολέου. Προφανώς και είναι δεσμευτικοί. Θες να σου πω άλλους τόσους υπαλλήλους που είχαν τα ίδια συμβόλαια και τους έφαγε μαρμάγκα. Ναι, εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Τα συμβόλαια έχει υποθεί και παλαιότερα αυτό, ότι τα συμβόλαια σε κάποιες περιπτώσεις είναι για να σπάνε. Και όλα κρίνονται στην πορεία του χρόνου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω. Στη συγκεκριμένη όμως θέση καλύτερη δεν μπορείς να βρεις, γιατί δεν υπάρχει. Θέλετε να σας πω τα ονόματα των συνεργατών της. Δεν υπάρχει εναλλακτική πια. Σε παρουσιάστρια. Παίζουν μια άλλη παρουσιάστρια που μπορεί να κάνει ένα βραδινό. Πια. Πολλές παρουσιάστρες μπορούν να κάνουν βραδινό. Που είναι λεωνό που. Ναι, που δεν έχει δοκιμαστεί. Πάρα πολλές. Το 2 και 1 ήταν δίκαιο όμως να κάτσω να σας απαριθμίσω. Αλήθεια πάρα πολλές. Το 2 και 1 τέσσερις, εδώ να τις δεις. Το 2 και 1 δεν σας λέει. Αλλά δεν είναι ωραίο γιατί εγώ στηρίζω τη Δούκισσα γιατί είναι φίλη μου. Δεν είναι ωραίο να κάτσω να σου πω ότι η τάδε θα έκανε. Η Δούκισσα είναι τώρα και αυτοί θα στηρίξουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Ίσως είναι η τελευταία. Απλά δεν, τα κανάλια δεν στηρίζουν. Δεν στηρίζουν. Το 2 και 1 εμένα μου κάνει εντύπωση. Ο Μουτσινάς έχει ετήσιο συμβόλαιο και Δούκισσα 3 ετές. Γιατί ο ίδιος το ήθελε ετήσιο. Γιατί ο ίδιος προφανώς το ήθελε ετήσιο. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Πώς τα κανάλια. Γιατί ο ίδιος το ήθελε ετήσιο. Το είπε ο Δημήτρης νωρίτερα. Πώς τα κανάλια. Γιατί ο αν δεν είναι το ένα γκράντε πρόσωπο. Τι το συμβόλαιο του Νίκο Μουτσινά ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Μα το ξέρω κι εγώ ότι το ήθελε. Εάν ήθελε παραπάνω, θα είχε παραπάνω. Όταν ο ίδιος δεν το θέλει όμως, του δίνουν αυτό που θέλει. Φαντάζομαι το Sky είναι δυνατόν να μην θέλουν να το κάνουν και πενταετές. Ο ίδιος δεν το ήθελε, όπως και στους προηγούμενους σταθμούς δεν το ήθελε να έχει παραπάνω χρόνια. Να σας πω τα ονόματα των συνεργατών της Δούκισσας. Ναι, βεβαίως τα έχω. Λοιπόν, αύριο είναι το τελικό δοκιμαστικό. Η εκπομπή θα κάνει το makeover, το reality μεταμορφώσεων, για να ξεκινήσουν στις 15 Δεκεμβρίου τα γυρίσματα. Λοιπόν, ο Παντελής του Τουντζής, ο γνωστός make-up artist, ήταν ο πρώτος που υπέγραψε. Το είχαμε πει από εδώ. Συνεργάτης και της Φουρέιρα. Και της Ελένης Φουρέιρα και της Δούκισσας Νομικού. Και στην Next Model είναι τώρα. Γιατί νομίζω υπάρχει συνεργασία με τη L'Oréal. Και καλό παιδί. Και μια πηγή του ρεπορτάζ αναφέρει πως αυτός ήταν ο συνδετικός κρίκος της πρώτης επαφής Sky Δούκισσας Νομικού. Ένα ακόμη όνομα είναι ο Χρήστος Μπαϊραμπάς, ο Κομωτής. Με τον οποίο έχω συνεργαστεί και εγώ, εξαιρετικό παιδί, πολύ μοντέρνος. Και η Σοφία Νομικού. Έχει συνεργάζεται με την Ελένη Φουρέιρα. Η Σοφία Νομικού που είναι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Ναι, είναι δύο ονόματα. Θα τη ρωτήσω. Είναι δύο ονόματα και να σας πω ότι το κομμάτι... Αυτή το... δεν είναι η Σοφία. Ναι, δεν είναι η Σοφία. Προχωράμε. Ωραία. Το ενδυματολογικό κομμάτι θα το έχει η Έλενα Βαζούρα. Πολύ γνωστή και επιτυχημένη στον τομέα της. Έχει συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με τη Δέσποινα Βανδύ, με πολύ γνωστά ονόματα. Με τον Πέτρο Κωστόπουλο ήταν στο πρωινό τότε. Είναι ενδυματολόγος του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ναι. Ναι, τη γνωρίζω. Αυτό ήτανε, τελειώσαμε. Ναι. Κάνεις κάτι τρομερό. Νέα πρόσωπα πάντως, μοντέρνα ομάδα, καινούργια ομάδα. Συζήτησαν με πάρα πολλούς, εκεί φαίνεται ότι καταλήγουν και βάζω έναν αστερίσκο γιατί αύριο σας ξαναλέω θα γίνει το τελικό δοκιμαστικό.